Καλησπέρα σας, ακούγομαι. Παρεπιπτόντας, κύριε Περιφερειάρχα και Περιφερειακή Σύμβουλη, να ξέρετε ότι εμείς από τη Σαλαμίνα σήμερα δεν χρειάστηκε να περάσουμε στεριά. Περάσαμε κολυμπώντας για να έρθουμε εδώ, σήμερα από τη Σαλαμίνα. Λοιπόν, κολυμπώντας με όλη τη σημασία της λέξης. Ότι η Σαλαμίνα, και αυτά θα βάλουμε τα ζητήματα, λοιπόν, πλημμυρίζει με την πρώτη βροχή. Είναι ένα νησί, λοιπόν, που πλημμυρίζει και είναι πολύ σοβαρά τα ζητήματα. Λοιπόν, όσο αφορά τα ζητήματα, δηλαδή, της πρόληψης και των φυσικών φαινομένων και τις καταστροφές, εμείς, σαν εκπαιδευτικοί, σαν δάσκαλοι, που είμαστε και εμείς εργαζόμενοι, κανονικότητα για μας, λοιπόν, δεν είναι ούτε να καιγόμαστε τα καλοκαίρια, ούτε να πνιγόμαστε το χειμώνα. Εμείς δεν κάνουμε σκόντο και έκπτωση από τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες, όπως είναι η προστασία της ζωής, της περιουσίας του λαού και του περιβάλλοντος, από το δικαίωμα των μαθητών μας στην ολόπλευρη και δωρεάν μόρφωση, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, στο δημιουργικό ελεύθερο χρόνο, σε σύγχρονα ασφαλή κτίρια. Και γι' αυτό, επειδή η ζωή μας δεν είναι αναλώσιμη και έχει αξία, διεκδικούμε αντιπλημμυρικά έργα ώστε η Σαλαμίνα, που είναι ένα νησί, να μην πλημμυρίζει με την πρώτη βροχή, να γίνεται απροσπέλαστη με κίνδυνο την ασφάλεια των κατοίκων, ακόμα και των μαθητών μας. Δεν μπορεί να μιλάμε σημερινή εποχή για την υπόγεια διασύνδεση της Σαλαμίνας με τη στεριά και με την πρώτη βροχή κάτοικοι που βρίσκονται δίπλα στη θάλασσα να πραγματικά να πλημμυρίζουν, ένα νησί να κόβεται στα δύο και στα τρία, καθώς μεγάλοι δρόμοι, αρτηρίες του νησιού, όπως είναι η Λεωφόρος Εαντίου, ο δρόμος στα Βασιλικά, να μετατρέπονται σε λίμνες απροσπέλαστες, και άλλοι δρόμοι, ρέματα και δάση να μένουν ακαθάριστα, σχολεία να πλημμυρίζουν. Και ρωτάμε εδώ πέρα την περιφέρεια τι χρηματοδοτικά εργαλεία θα χρησιμοποιήσει και κονδύλια από τον προϋπολογισμό της για να μπορούν να διατεθούν για αυτά τα έργα. Όσο αφορά την αντιπυρική προστασία, η Σαλαμίνα, να ξέρετε ότι έχει έναν από τους τελευταίους πνεύμονες πρασίνου για όλη την Αττική, το δάσος των Κανακίων. Τι μέτρα αντιπυρικής προστασίας θα πάρει η περιφέρεια ώστε να καθαριστούν τα ρέματα και τα δάση του νησιού? Ζητάμε τη διαπλάτηση του δρόμου των Κανακίων, τη διαπλάτηση των αντιπυρικών ζωνών και καινούργιες, όπως προβλέπονται με βάση μετά το έγκλημα στο Μάτι. Διεκδικούμε και σε άλλες δασικές περιοχές που δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμα δασικές ζώνες. Να ξέρετε ότι αυτό που είπαμε στην αρχή, το πάμε ποτέ ξανά, εμείς το λέμε εδώ πέρα ότι πηγαίνουμε στο πάμε και όπου βγει. Να έχουμε πραγματικά άλλο ένα ζήτημα που θέλουμε να βάλουμε, είναι το ζήτημα των μεταφορών των παιδιών, το οποίο, αν και υπήρχε στην αρχή κόφτης, χιλιομετρικός, τώρα με τους αγώνες και τις διεκδικήσεις των μαθητών αυτό έχει φύγει. Υπάρχει όμως το πρόβλημα, γιατί οι συμβάσεις καθυστερούν και δεν υπογράφονται έγκαιρα. Αποτέλεσμα, πέρυσι 1,5 μήνα με 2 παιδί νηπιαγωγείου να κάθεται στο σπίτι του, γιατί δεν κρίνονται οι συμβάσεις νόμιμες. Καθυστερούσε λοιπόν ο διαγωνισμός και η επέκταση του δρομολογίου. Το κόστος επίσης για τους μαθητές σε μια σχολική εκδρομή που είναι μέσα στις σχολικές, στην παιδαγωγική διαδικασία, είναι διπλάσιο, γιατί μπαίνουν μέσα στα ferry boat τα παιδιά και υπάρχει σοβαρό κόστος μεταφέρει. Όπως είναι και σημαντικό ότι μετά το πέρας του σχολικού ωραρίου οι μαθητές μας δεν έχουν μειωμένο ωράριο. Επίσης, το ζήτημα των κτηριακών προβλημάτων των σχολικών μονάδων, ακατάλληλα επικίνδυνα και κατοικοσυντηρημένα κτίρια. Γνωρίζετε πολύ καλά την υποχρηματοδότηση κατά 60% από τον κρατικό προϋπολογισμό. Είναι πραγματικά, καθημερινά βιώνουμε κινδύνους. Μέγιστο ζήτημα ασφάλειας. Γι' αυτό, για τους μαθητές μας και τους εκπαιδευτικούς που ζουν και εργάζονται μέσα εκεί, θέλουμε να μας απαντήσετε τι χρηματοδοτικά εργαλεία της περιφέρειας θα αξιοποιήσετε, όπως είναι το φιλόδημος για την πυροπροστασία και την πυρασφάλεια των σχολικών μονάδων, η οποία δεν υπάρχει σε όλα τα δημοτικά και νηπιαγωγεία της Σαλαμίνας. Ευχαριστώ πολύ.